ξενιτεμένο μου πουλί. Πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι με προέλευση από το πογονί τη Υπήρου. Ο ρυθμό του κομματιού είναι 4 τέταρτα και χορεύεται στα βήματα του πογονίσιου σιρτού στα δύο. Τα περισσότερα χωριά, κυρίω τα ορεινά, έχουν τη δική του μοίρα. Τον ξενιτεμό, τη νοσταλγία για την πατρίδα και το όνειρο τη επιστροφή. Αυτοί που έφυγαν από τα χωριά με ένα μαντίλι και λίγε ευχέ, αφήνοντα πίσω του πέτρε και βράχια και πήγαν στα ξένα γεμάτι όνειρα για μια καλύτερη ζωή, Νοσταλγούν τον τόπο που του γέννησε και γυρίζουν πότε πότε να προσκυνήσουν τη γενέθλια γη. Οι μικρέ μα πατρίδε για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο μεγάλο ημοδότη τη ξενιτιά, με χιλιάδε μετανάστε να είναι διασκορπισμένοι εκείνα τα χρόνια στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ήταν μεγάλη αιμορραγία για τα μέρη αυτά γιατί έφευγε ο νέο πληθυσμό, ερήμωναν ολόκληρα χωριά και μαράζονε ο τόπο με τη μοναξιά των γερόντων που ζούσαν μονάχα για να περιμένουν. Δεν υπήρχε σπίτι να μην έχει και έναν ξενιτεμένο. Όσοι έμεναν πίσω δεν σταματούσαν να του σκέφτονται, να προσμένουν την επιστροφή του και να πονούν. Και ο πόνο του έγινε τραγούδι, και το τραγούδι βάλσαμο που του γλυκαίνει κάπω τις πικραμένες του καρδιέ. Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, αυτού τα ξένα πούσε. Σου στέλνω μήλο έπεται, κι η δόνη μαραγκιάζει. Σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα χρυσό μαντήλι. Το δάκρυ μου είναι καυτό και καίει το μαντήλι. Το ξενιτεμένο μου πουλί είναι το πιο γνωστό τραγούδι που αναφέρεται στον ξενιτεμένο νέο. Το άκουσμά του σκορπάει ρίγη συγκίνηση. Το τραγουδούν σε πολλέ περιοχέ τη Υπήρου για να εκφράσουν το μεγάλο του πόνο για αγαπημένα του πρόσωπα που βρίσκονται μακριά. Η λαϊκή μουσα παρομοιάζει τον ξένο με αποδημητικό πουλί που έφυγε και βρίσκεται μόνο και έρημο με το παράπονο να τον πνίγει κάθε μέρα. Η ξενιτιά χαίρεται τα νιάτα του, ρουφώντα τα μέρα με τη μέρα, κρατώντα τον σφιχτά στην αγκαλιά τη και πίνοντα καθημερινά τον τίμιο υδρότα του προσώπου του, ενώ οι δικοί του πίσω λιώνουν από τον καημό του γυρισμού. Αυτά που θέλουν να του στείλουν για να του δείξουν πω τον σκέφτονται και πω πονούν για αυτόν δεν φτάνουν γιατί είναι μακριά. Το μόνο που μπορούν να του στείλουν νοερά είναι ο πόνο, το δάκρυ τη ψυχή, η σκέψη και η αμέριστη αγάπη του που είναι πολύτιμη σαν χρυσοκέντη το μαντήλι. Μα το μαντήλι, Καίγεται από το μεγάλο πόνο που σαν το δάκρυ είναι καυτό και καίει. Η γυναίκα του ξενιτεμένου εκφράζει τη θλίψη τη για τον αποχωρισμό από τον άντρα τη, εκφράζει τον καημό τη για την αδυναμία τη να επικοινωνήσει μαζί του και να του δείξει την αγάπη τη. Νιώθει εγκατάλειψη και μοναξιά καθώ βλέπει τι άλλε γυναίκε να ζουν με του συζύγου και τα παιδιά του.